Χωρίς έναν προαποφασισμένο κατάλογο υποψηφίων και από μηδενική βάση θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις μεταξύ των κυβερνήσεων για την επιλογή του νέου Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η σχετική ανακοίνωση για τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν τις επόμενες ημέρες έγινε από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τούσκ, μετά την συζήτηση μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών που ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης. Η αλλαγή της διαδικασίας έρχεται μετά από απέτηση περίπου πάνω από 10 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους όμως δεν συμπεριλαμβάνεται η Άγγελα Μέρκελ, η οποία ήταν υπέρ της διαδικασίας του επίλεκτου υποψηφίου. Ο Τούσκ επιβαρύνεται πλέον με την εξέβρεση ονομάτων για 4 σημαντικές θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση: τον επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τον κορυφαίο διπλωμάτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι μόνο δική μου επιθυμία να υπάρξει ισότητα μεταξύ των φύλων στα θεσμικά μας όργανα, και αυτό σημαίνει να υπάρξουν τουλάχιστον 2 γυναίκες. Θα δούμε εάν είναι εφικτό. 2 γυναίκες και 2 άνδρες με ισχυρές προσωπικότητες επιθυμεί και ο Γάλλος πρόεδρος Μανουέλ Μακρόν. Το βασικό για μένα είναι οι άνθρωποι στις πλέον ευαίσθητες θέσεις να μοιράζονται το σχέδιό μας και να είναι όσο το δυνατόν οι πλέον χαρισματικοί, δημιουργικοί και ικανοί. Είναι σημαντικό για μένα να υπάρξει ισορροπία των φύλων και να ορίσουμε 2 άντρες και 2 γυναίκες. Η λίστα των ονομάτων πρέπει να είναι έτοιμη για να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα μέσα Ιουλίου. Σε διαφορετική περίπτωση, το σύνολο της διαδικασίας αναμένεται να καθυστερήσει έως και το